Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θεωρητικό θέμα, το οποίο μου έχει θέσει μία κοπέλα με ένα πολύ όμορφο τρόπο σε ένα email, αλλά παρόμοια ερωτήματα δέχομαι κατά καιρούς. Πρέπει πάντα να αποφεύγουμε τον αχρίαστο πόνο? What about fun? Τι γίνεται με τη διασκέδαση? Εννοείται πως επειδή οδηγώ δεν μπορώ να διαβάσω το email της κοπέλας, θα σας το περιγράψω όμως, θα σας μεταφέρω το τι περιείχε. Λέει ότι παρακολουθεί τα βίντεο και λέει ότι βρίσκει πολύ χρήσιμα τα βίντεο για τις κόκκινες σημαίες στην αρχή μιας καινούριας γνωριμίας, βρίσκει πολύ χρήσιμα τα βίντεο για τον ναρκισισμό, τη συνεξάρτηση κτλ. Και λέει ότι κατάλαβα ότι είναι καλό να αποφεύγουμε τον αχρίαστο πόνο, και το έχετε πει και εσείς. Και εγώ το έχω πει πολλές φορές, ότι γιατί να έχεις αχρίαστο πόνο στη ζωή σου? Γιατί, για παράδειγμα, να παραμένεις μέσα σε μια κακοποιητική σχέση με έναν αρκισάκι, με έναν άνθρωπο που να έχει ένα στυλ προσωπικότητας κακοποιητικό, και να ανέχεσαι τις ανοησίες του, τις μνησικακίες του, τις επικρίσεις του, τις υποκρισίες του και όλα αυτά. Γιατί να βιώνεις όλον αυτόν τον αχρίαστο πόνο? Και μου λέει η κοπέλα, και έχει και δίκιο. Δηλαδή, κυρία Θέκλα, αν κατάλαβα καλά, μου λέει, θα φτάσουμε σε ένα σημείο στο οποίο θα είμαστε εντελώς αλλεργικοί στον αχρίαστο πόνο και μετά θα μείνουμε μόνοι μας? Γιατί, λέει η κοπέλα, μην ξεχνάτε, γύρω μας δεν υπάρχουν μόνο νάρκισσοι, δεν υπάρχουν μόνο κακόβουλοι άνθρωποι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ζουν τη ζωή τους χωρίς επίγνωση. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ψυχοεκπαιδεύονται, δεν ψυχοθεραπεύονται, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καθόλου μέσα στο μυαλό τους ότι είναι καλή ιδέα να εξελίσσουν τον εαυτό τους, να καλλιεργούν το χαρακτήρα τους, την προσωπικότητα τους, να καλλιεργούν αρετές, να καταπολεμούν τα πάθη τους και τις δυσκολίες τους, να τα βρίσκουμε τον εαυτό τους τέλος πάντων. Και μου λέει, ξέρεις, δεν είναι όλοι νάρκισσοι, έχει που είναι στον κόσμο τους, έχει που δεν έχουν επίγνωση των σχέσεων και της πραγματικότητας. Τι θα γίνει δηλαδή, ούτε και με αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι? Λοιπόν, κόρη μου, είναι νεαρή κοπέλα. Κόρη μου, θα σου μιλήσω και ως γυναίκα και ως ψυχολόγος και ως μάνα και ως κόρη θα σου μιλήσω. Αυτές τις μέρες συνομιλούσα και με άλλες μητέρες που έχουν παιδιά στην πρώτη νεότητα ή προς το τέλος της εφηβείας, και λέγαμε όλες τα ίδια πράγματα, ότι ρε παιδί μου, αν υπήρχε ένας τρόπος να μεταφέραμε στις κόρες μας τα διδάγματα που έχουμε πάρει εμείς οι ίδιες από τα παθήματά μας, ώστε να μην περάσουν και τα κορίτσια μας παρόμοιες δύσκολες καταστάσεις. Και καταλήξαμε με αυτές τις μαμάδες που συνομιλούσαμε ότι δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ότι δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να διηγηθείς τη δική σου ιστορία στο παιδί σου, και το παιδί σου, επειδή έχει ακούσει τη δική σου ιστορία, θα έχει την ίδια ωριμότητα και θα αποκομίσει την ίδια ωριμότητα και την ίδια σοφία που έχεις αποκομίσει εσύ από τη βίωση, από το βίωμα αυτής της εμπειρίας και το πώς διαχειρίστηκες αυτή την εμπειρία εκ των υστέρων. Ο προσωπικός αγώνας αυτοβελτίωσης, ο προσωπικός αγώνας πνευματικότητας, ο προσωπικός αγώνας προς την τελειοποίηση του εαυτού μας και προς τη γνώση του εαυτού μας είναι προσωπικός. Είναι προσωπικός. Και κάνουμε πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι αυτό το λάθος, να θεωρούμε ότι αν εμείς βρισκόμαστε σε ένα σημείο στο οποίο έχουμε συνειδητοποιήσει κάποια συγκεκριμένα πράγματα και έχουμε εφαρμόσει κάποιες συγκεκριμένες αρχές στη ζωή μας που μας βοηθάνε να έχουμε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής, μια ποιοτικότερη ψυχικά και πνευματικά ζωή, θεωρούμε ότι πρέπει και οι άλλοι, τώρα που βρίσκονται σε άλλο στάδιο ζωής, δεν έχουν πάρει ακόμη τα συγκεκριμένα μαθήματα που πήραμε και εμείς, ότι πρέπει και οι άλλοι να ακολουθήσουν. Ο καθένας έχει το δικό του δρόμο να διαβεί. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του δρόμο.
δεν μπορώ να ζήσω εγώ τη ζωή των παιδιών μου ή δεν μπορώ εγώ να παρέμβω ούτως ώστε τα παιδιά μου να μην βιώσουν κάποια πράγματα τα οποία τραβάει η ψυχή τους να βιώσουν. Κάποιος θα έλεγε κάτι άλλο ότι τραβάει να βιώσουν, εγώ δεν θα το πω. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι περιβαλλόμαστε από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κακοποιητικά στοιχεία, έχουν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι είναι απαίδευτοι. Απαίδευτοι και ακαλλιέργητοι. Και ακριβώς επειδή είναι απαίδευτοι και ακαλλιέργητοι, χωρίς να το κάνουν επίτηδες, λειτουργούν με τρόπους οι οποίοι δυσκολεύουν τη δημιουργία υγιούς σχέσεις μαζί τους. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι με καλές προθέσεις, οι οποίοι ακριβώς επειδή δεν κατέχουν τα εργαλεία της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας, δεν κατέχουν την τέχνη της επικοινωνίας ή την αρετή της επικοινωνίας και δεν κάνουν δουλειά με τον εαυτό τους ούτως ώστε να ανοίξει λίγο το πνεύμα τους, να διευρυνθούν λίγο οι ορίζοντες τους και να δουν ότι, ρε παιδί μου, μπορεί τα πράγματα να μην είναι μόνο όπως τα σκέφτομαι εγώ, μπορεί να υπάρχει και μια άλλη οπτική των πραγμάτων. Ότι θα μπορούσε να αλλάξω και λίγο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργώ. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ λειτουργώ έτσι, αυτό είναι το σωστό και όλοι πρέπει να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Να είναι έτσι λίγο πιο διαλλακτικοί ως προς τη ζωή τους. Τι σημαίνει διαλλακτικότητα ως προς τη ζωή μας? Να μην λειτουργούμε μέσα σε κουτάκια και με βάση τα κοινωνικά στερεότυπα και τις κοινωνικές προκαταλήψεις και να κάνουμε αυτό πάντα το οποίο θα μας κάνει να είμαστε κοινωνικά άρεστοι. Δεν ξέρω. Σίγουρα υπάρχουν διαβαθμίσεις ναρκισισμού. Δεν είναι όλη η ναρκιση του ίδιου τύπου και στον ίδιο βαθμό. Θεωρώ όμως ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κακές προθέσεις μπαίνει σε μία σχέση, μπαίνει σε μία γνωριμία με μια κοπέλα ή με ένα κοπέλι. Και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ψυχοψάχνεται, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ξέρω εγώ, ακούει Θέκλα ή διαβάζει βιβλία ψυχολογίας ή κάνει ψυχοθεραπεία. Και του λέει κάποια πράγματα και αυτός τον βγάζει τρελό τον άλλο και του λέει, ου, με αυτά που ακούς τα βίντεο των ψυχολόγων θα πολλολαθείς κι εσύ ή θα... είναι βλακίες αυτά τα πράγματα. Απορρίπτει, ρε παιδί μου, την προσέγγιση της ζωής αυτή, την ψυχοψαγμένη. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί τα στερεότυπα και ακολουθεί αυτά που έχει διδαχτεί, ρε παιδί μου, ότι όλοι οι άνδρες πρέπει να κάνουν αυτό, όλες οι γυναίκες πρέπει να κάνουν αυτό. Ας πούμε, αν είναι μια γυναίκα η οποία έχει μέσα στο μυαλό της ότι πρέπει αμέτη μου χαμέτη να παντρευτεί. Ανεξαρτήτως συνθήκων, ανεξαρτήτως σχέσεις, ανεξαρτήτως ταιριάσματος με τον σύντροφο, ότι πρέπει αμέτη μου χαμέτη να κάνει παιδιά, ανεξαρτήτως αν έχει την κλίση για να είναι μητρική, ανεξαρτήτως αν πραγματικά ξέρει τι σημαίνει να κάνει παιδιά και την ευθύνη, αλλά αμέτη μου χαμέτη θέλει να το κάνει. Και γνωρίζει έναν άνθρωπο που της λέει να το σκεφτούμε λίγο, να ζήσουμε λίγο τη σχέση μας, να δούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα, να δούμε την ουσία των πραγμάτων και όχι την επιφάνεια, και αυτή να επιμένει να τον την εντός αγωγικών τη λήξη. Θα έλεγες ότι έχει κάποια κακοήθεια αυτό, δεν είναι? Το να μην ακούς τι σου λέει ο άλλος και να πηγαίνεις με το μυαλό σου έτσι όπως το έχεις εκεί, ντουγρού. Έχω μέσα στο μυαλό μου ότι εγώ είμαι γυναίκα, για παράδειγμα, και πρέπει να κάνω τον κύκλο μου και πρέπει να ζήσω τη ζωή της παντρεμένης, πρέπει να φορέσω νηφικό, πρέπει να κάνω παιδιά, πρέπει να βρω έναν άνδρα, δεν ξέρω εγώ τι. Και βλέπεις ότι αυτή η γυναίκα πάει, ρε παιδί μου, όπως το ρομπότ. Το τηλεκατευθυνόμενο από τη μάνα της και από την κοινωνία. Όμως, αν συναντάει ανθρώπους οι οποίοι της δίνουν μια έναν εναλλακτικό τρόπο συνδεσιμότητας και έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής και είναι πολύ αρνητική σε αυτό, δεν θα λέγαμε ότι είναι λιγάκι νάρκισσος. Μπορεί όχι 100%. Μπορεί να έχει τις δικαιολογίες της. Μπορεί να πεις, ναι, ρε παιδί μου, μεγάλωσες σε αυτή την κοινωνία, με αυτή τη μάνα, με αυτούς τους τρόπους. Όμως
όμως πάλι δεν είναι κακοποιητικός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Κακοποιητικός προς τα παιδιά που θα τα γεννήσει χωρίς ενσυναίσθηση, χωρίς ενσυνειδητότητα, χωρίς την συνειδητοποίηση της ευθύνης του γονέα, χωρίς μητρικότητα. Δεν είναι κακοποιητική ως προς τον άνθρωπο που θα τον χρησιμοποιήσει σαν ένα εξάρτημα για να κάνει τη ζωή του. Το ίδιο και ένας άνδρας, ο οποίος έχει μέσα στο μυαλό του ότι εγώ είμαι άνδρας και εγώ πρέπει να γαμάω και να ράνω. Είναι μια έκφραση κυπριακή αυτή. Ας πούμε, πρέπει να είμαι γαμιάς. Εγώ πρέπει να επιδείξω όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες. Μπιπ και μπιπ και μπιπ. Βάζω τον εαυτό με το αριστερό. Ο οποίος γνωρίζει μια κοπέλα, γνωρίζει ένα κοπέλι. Μπορεί να έχει και ομοφιλόφιλο ερωτικό προσανατολισμό. Οπότε στο μυαλό του να έχει ότι εγώ είμαι παίκτης και εγώ θα πάω όσους περισσότερους μπορώ και θα είμαι ένα αγόρι το οποίο είναι πολύ επιθυμητό και κάνει σεξ με πολλούς ανθρώπους. Και γνωρίζει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα περιεχόμενο αυτός ο άνθρωπος, έχει μια πνευματικότητα, έχει μια ουσία, κάνει μια προσπάθεια, είναι ψυχοεκπαιδευμένος, ψυχοθεραπεύεται και προσπαθεί αυτός ο άνθρωπος να του εμπνεύσει, θα έλεγα, κάποια πράγματα και να του πει, ξέρεις, έχει και άλλη ζωή πέρα από την κατάκτηση της σεξουαλική, έχει και άλλη ζωή πέρα από την επιβεβαίωση του εγώ, έχει και άλλου είδους ζωή πέρα από το νίκησα ή τα κατάφερα ή είμαι μάγκας, έλα να αγαπηθούμε. Και αν αυτός ο άνθρωπος απορρίψει αυτόν τον τρόπο ζωής που εισηγείται το πρόσωπο που γνωρίζει και αν το κοροϊδέψει αυτό το πρόσωπο και αν το κοροϊδέψει του στυλ να το παίξει ότι ναι, ξέρεις, ναι, πάμε να αγαπηθούμε, έλα να νιώσουμε συναισθήματα και προσποιείται συναισθήματα προκειμένου να πάρει το καλό σεξ που είπαμε ότι έρχεται μαζί με τα συναισθήματα. Μπορεί να μην είναι νάρκισσος αυτός ο άνθρωπος, όπως είναι, ρε παιδί μου, ο κλασικός όρος που έχουμε στο μυαλό μας, όμως μπορεί να είναι ένας ο οποίος δεν έχει ψυχοψαχτεί, όμως πάλι δεν λειτουργεί κακοποιητικά. Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι ζώντας τη σημερινή εποχή και ερχόμενη σε επαφή με τόσες πολλές πληροφορίες μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την pop κουλτούρα, ποια μη τι άλλο, η pop κουλτούρα έχει αρχίσει να ασχολείται με τα θέματα της ψυχής και την ψυχολογία. Δεν την έχει υιοθετήσει, αλλά είναι και λίγο trendy, ρε παιδί μου, να ψυχοψάχνεσαι. Εάν σε αυτή την εποχή ένας άνθρωπος που υπάρχει τόση πληθώρα πληροφοριών, τόση πληθώρα βιβλίων, τόση πληθώρα άρθρων, βίντεο ψυχοεκπαιδευτικών, podcast, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, επιμένει αυτός ο άνθρωπος και λέει όχι, εγώ θα ζήσω τη ζωή μου έτσι όπως έχω προγραμματιστεί από το πώς ήμουνα παλιότερα. Με βολεύει η πατριαρχία και θα συνεχίσω τη ζωή μου έτσι όπως έχω διδαχτεί ότι οι άνδρες έχουν περισσότερα δικαιώματα από τις γυναίκες ή ότι οι γυναίκες οφείλουν να είναι πονηρές για να εκμεταλλευτούν τους δυνάστες, τους άνδρες. Γιατί η πατριαρχία, κατά τη γνώμη μου, δεν προκαλεί μόνο μισογυνισμό, προκαλεί και μισανδρισμό. Αυτό ο τρόπος σκέψης και η κοινωνική διάταξη και ο τρόπος σκέψης ότι οι άνδρες είναι ανώτεροι και οι άνδρες έχουν περισσότερα δικαιώματα. Ζούμε σε ένα σύστημα πατριαρχικό στην εκπνοή του, μεν πατριαρχικό δε. Και οι άνθρωποι που είναι ακαλλιέργητοι, οι άνθρωποι που δεν είναι ψαγμένοι, που δεν είναι ψυχοψαγμένοι, που δεν κάνουν προσωπική δουλειά, εύκολα παίρνουν τις τάσεις της κοινωνίας, ότι άμα είμαι άντρας, οπότε κάνω αυτό που γουστάρω, και άμα είμαι γυναίκα, εφόσον ζούμε στην πατριαρχία που οι άντρες είναι γουρούνια, και εγώ θα μισώ τους άντρες και θα τους ξεγελώ και θα τους εκμεταλλεύομαι και ξέρω εγώ τι. Αυτό είναι ο μισανδρισμός. Μισογενισμός είναι οι άντρες να θεωρούν τις γυναίκες κατώτερα όντα και να φέρονται άσχημα στις γυναίκες και να λένε δικαιούμαι να το κάνω επειδή είμαι άνδρας και αυτή είναι γυναίκα. Εσωτερικευμένος μισογυνισμός είναι οι γυναίκες να μισούν τις άλλες γυναίκες και να φθονούν τις άλλες γυναίκες και να κατηγορούν τις άλλες γυναίκες χρησιμοποιώντας λέξεις όπως μπιπ κλπ. Εσωτερικευμένος μισογυνισμός. Και μισανδρισμός είναι οι γυναίκες να θεωρούν τους άνδρες όλους παλιόπαιδες, να τους θεωρούν κουρούνια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
Δεν ξέρω, δηλαδή αυτό που μου γράψε η κοπέλα, ότι δεν είναι όλη νάρκηση και συνεξαρτώμενη, αλλά έχει και μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι απλώς απαίδευτοι, θα έλεγα ότι στην εποχή μας που έχουμε πρόσβαση σε ψυχολογική γνώση και ψυχολογική παιδεία και ψυχοεκπαίδευση, το να είσαι απαίδευτος είναι στάση ζωής. Όλοι σίγουρα έχουν έρθει σε επαφή με κάποιες πληροφορίες, όλοι σίγουρα έχουν έρθει σε επαφή με κάποιες γνώσεις, όλοι σίγουρα έχουν έρθει σε επαφή με κείμενα ή με ακούσματα ή με θεάματα τα οποία θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν στο να έχουν έτσι μια περισσότερο πνευματική και ανθρωπιστική προσέγγιση της ζωής, όμως επιλέγουν εγωιστικά και εγωκεντρικά να αγνοήσουν αυτά τα κελεύσματα, γιατί σαφώς επιλέγουν τον εύκολο δρόμο του. Α, εγώ δεν ξέρω. Α, εγώ έτσι μεγάλωσα. Στο χωριό μου έτσι ήταν. Εδώ θέλω να σας πω ότι υπάρχει μία ισπανική κωμωδία στο Netflix, την οποία μου την έχει συστήσει η Ρούλα Ιστράτου. Την είχα βάλει στο μάτι. Είναι Άνδρες Αλφα, νομίζω. Άνδρες Αλφα. Είναι μια παρέα με 4 άνδρες, οι οποίοι φαίνεται σαν να περνούν κάποια κρίση μέσα στις ηλικίες και αμφισβητείται στη σειρά ο σεξισμός, η πατριαρχία, ο μισογυνισμός κτλ. Και από εκείνη την παρέα έχει έναν τύπο, ο οποίος είναι ο πιο ευαίσθητος και είναι ο πιο έτσι υποψιασμένος, ο οποίος έχει ένα κορίτσι 16 ετών, την κόρη του, η οποία του λέει διάφορα εκεί πέρα, μα φεμινιστικά, και τους πάει και σε ένα μάθημα αποδόμησης του πατριαρχικού στυλ. Θα έλεγα ότι από εκείνους τους 4, δεν έχω τελειώσει ακόμη τη σειρά, από εκείνους τους 4, αυτός ο οποίος έχει περισσότερη ενσυναίσθηση και θα μπορούσε να είναι ένα πρόσωπο με το οποίο μια γυναίκα να δημιουργήσει μια σχέση και να έχει μια έτσι ευκαιρία να δημιουργήσει μια, είναι ετεροφιλόφιλος, γι' αυτό λέω μια γυναίκα, μια σχέση η οποία να είναι πιο υγιής και πιο ψυχοψαγμένη, είναι αυτός. Οι άλλοι τρεις είναι, είμαι άντρας και είναι ντροπή που δεν δουλεύω, είμαι άντρας και είναι εντάξει να ξενογαμάω, η γυναίκα δεν πρέπει να, και λοιπά. Ή ξέρω εγώ, είμαι άντρας και δεν συζητώ με τη γυναίκα μου τα ζητήματα, το σεξουαλικό μου, τις λειτουργιών κλπ. Δεν έχω ξεχάσει τα βίντεο για το σεξ, δεν τα έχω ξεχάσει, απλώς διαβάζω. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος αυτού του βίντεο ήθελα αυτό να πω και θα, στο δεύτερο μέρος θα το συνεχίσω, να ξεκαθαρίσω λίγο το κομμάτι ότι δεν είναι όλη νάρκηση και συνεξαρτώμενη, ότι έχει και ανθρώπους οι οποίοι απλώς δεν έχουν έρθει σε επαφή με τη γνώση, είπα τη γνώμη μου. Επίσης θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν και άνθρωποι υγιείς. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι επιζώντες, που είναι survivors, οι οποίοι έχουν καταφέρει να χτίσουν μια υγιή προσωπικότητα με πολύ κόπο. Και μακάρι, μην Παναγία μου, να συναντήσουμε τέτοιους ανθρώπους στη ζωή μας και να συναντήσουμε και στην προσωπική μας ζωή ως φίλους, αλλά και στην ερωτική μας ζωή ως συντρόφους. Αμήν Παναγία μου. Μετά θα πω για τα υπόλοιπα ερωτήματα. Και πάμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Άμα αποφεύγουμε τον αχρίαστο πόνο, δεν θα διασκεδάζουμε καθόλου, Λάκη? Τίποτα? Τίποτα? Η αλήθεια είναι ότι ναι, αν ένας άνθρωπος αποφεύγει εντελώς τον αχρίαστο πόνο, τότε θα πάει να μονάσει σε μια σπηλιά, ούτε καν σε σπίτι σε χωριό όπως είμαστε εμείς, θα ζει μόνος του και δεν θα έχει καθόλου διασκέδαση όσον αφορά στις επικοινωνίες, διαδράσεις και συσχετισμούς και σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Εδώ να θυμηθούμε για άλλη μια φορά τα αποτελέσματα της μελέτης της Βοστόνης ή της μελέτης του Χάρβαρντ, της μελέτης της ευτυχίας, το οποία λέει ότι η ευτυχία, η ευδαιμονία συνίσταται σε deep meaningful connections, αυτό που φέρνει την ευδαιμονία στον άνθρωπο, αυτό που φέρνει την ευτυχία στον άνθρωπο είναι οι βαθιές συνδέσεις με νόημα. Οπότε ναι, χρειαζόμαστε διασκέδαση, χρειαζόμαστε σύνδεση με άλλους ανθρώπους,
Και γι' αυτό το σκοπό έχουμε κάνει πρόσφατα κάποια βίντεο στα οποία δώσαμε μεγάλη έμφαση στη φιλία. Στη φιλία ως ένα πλατωνικό δεσμό, ως μια πλατωνική σχέση, γιατί περισσότεροι από εμάς, ειδικά όταν είμαστε σε ηλικίες, ρε παιδί μου, πιο νεαρές, που είναι και οι ορμές μας πιο έντονες και είναι και οι κοινωνικές επιταγές πιο ισχυρές πάνω μας, πολλές φορές δίνουμε μεγάλη έμφαση, κυρίως οι γυναίκες και κάποιοι άνδρες το κάνουν αυτό, δίνουμε μεγάλη έμφαση στο να συντροφευτούμε από ερωτικό σύντροφο και δεν φροντίζουμε καθόλου τις άλλες μας σχέσεις. Τις σχέσεις με τους φίλους μας, τους οποίους διαλέγουμε και είναι οι συγγενείς που διαλέγουμε. Σίγουρα και στις φιλικές σχέσεις υπάρχει αρκετές φορές αχρίαστος πόνος, αρκετές φορές, όχι μια και δύο και τρεις, και εκεί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά όπως έχουμε πει και άλλες φορές, επειδή στο κομμάτι της φιλίας δεν χρειάζεται η ερωτική έλξη και συμβατότητα και ένας άνθρωπος μπορεί να έχει πολλούς φίλους, ενώ με βάση τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τις ερωτικές σχέσεις στη δυτική κοινωνία, έναν ερωτικό σύντροφο θα έχει, είμαστε υπέρ της μονογαμίας οι περισσότεροι από εμάς. Οπότε στις φιλικές σχέσεις δίνεται μεγαλύτερη πιθανότητα για να δημιουργηθούν περισσότερες σχέσεις και να έχουμε εκεί πέρα, να παίρνουμε χαρά μέσα από αυτές τις σχέσεις. Όμως η αλήθεια να λέγεται, ο άνθρωπος είναι και ερωτικό και χρειαζόμαστε τον ερωτισμό και κάποιοι άνθρωποι τον επιθυμούμε ή τον επιθυμούν περισσότερο από κάποιους άλλους. Είπαμε ότι ο καθένας έχει το δικό του τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, τη δική του ψυχοσύνθεση. Κάποιοι άνθρωποι έχουν ψηλή λίπητο και κάποιοι άλλοι έχουν λιγότερο ψηλή λίπητο. Όμως υπάρχει και το σεξουαλικό κομμάτι, ότι έχουμε ανάγκη την επαφή. Την ανθρώπινη επαφή, τη σεξουαλική επαφή, την ερωτική επαφή. Και όντως όταν, για να φτάσεις στο σημείο που έχεις καταλάβει και όπως είχα πει και στο πρώτο μισό του βίντεο, έχεις καταλάβει μέσω των δικών σου εμπειριών, όχι μέσω αυτών που σου έχουν πει άλλοι και μέσω αυτών που σου έχουν απαγορέψει άλλοι ή σου έχουν υπαγορεύσει άλλοι. Έχεις μάθει να αποφεύγεις τον αχρίαστο πόνο. Για να φτάσεις στο σημείο να μάθεις να αποφεύγεις τον αχρίαστο πόνο, σημαίνει ότι ήδη έχεις βιώσει αχρίαστο πόνο. Και έχοντας βιώσει αχρίαστο πόνο, έχεις βιώσει και χαρά. Έχεις βιώσει και επικοινωνία, σύνδεση σεξουαλική, ερωτική, έχεις βιώματα. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε μια φάση στη ζωή του στην οποία έχει πλέον βάλει κάποια όρια και έχει βάλει κάποιες αρχές, έχει διαμορφώσει τις δικές του αρχές σε σχέση με το τι είναι αποδεκτό και τι όχι σε μια σχέση και διερωτική, ήδη έχει μια αλφαερωτική πείρα προσωπική. Ήδη έχει βιώσει κάποια πράγματα, οπότε ξέρει ποιοι άνθρωποι και ποιοι τύποι ανθρώπων είναι πιο ταιριαστοί για τον ίδιο και ποιοι τύποι ανθρώπων πρέπει να αποφεύγονται. Οπότε, έχεις φτάσει στο σημείο που έχεις μάθει 5, 7, 17 πράγματα για σένα, έχεις ψυχοψαχτεί, έχεις ψυχοθεραπευτεί, πλέον έχεις αποφασίσει συνειδητά εσύ ο ίδιος ότι θα αποφεύγεις τον αχρίαστο πόνο, όμως είσαι και άνθρωπος και έχεις και ερωτικές και σεξουαλικές ανάγκες και επιθυμίες και θέλεις να ζήσεις, θέλεις να ερωτευτείς, θέλεις να κάνεις έρωτα, θέλεις να κάνεις σεξ, θέλεις αυτά τα πράγματα τα οποία είναι φυσιολογικά για τους ανθρώπους. Σε όλες τις ηλικίες, τις ενήλικες, ενώ και στη μέση ηλικία και στην τρίτη ηλικία και στην τέταρτη ηλικία είναι φυσιολογικό ο άνθρωπος να συνδέεται ερωτικά και να κάνει σεξ. Οπότε, εκεί είναι ζήτημα. Εφόσον περιβαλλόμαστε από ανθρώπους οι οποίοι είναι είτε νάρκισσοι, είτε συνεξαρτώμενοι, είτε άνθρωποι οι οποίοι είναι απαίδευτοι και μιλήσαμε το απαίδευτη που μπορεί να οδηγήσει στην προηγούμενη, στο πρώτο μισό αυτού του βίντεο. Λοιπόν, θα έλεγα σε αυτό το δεύτερο μισό ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για έναν άνθρωπο που είναι συνειδητοποιημένος και ξέρει τι του γίνεται και ξαναλέω έχει βιώσει και 5 πράγματα για να πάρει 5 αποφάσεις για τη ζωή του, να ξέρει ποια είναι τα ευάλωτα σημεία του
και ποια είναι, ποιο είναι το drug of his choice, my drug of choice που λένε, λέει το ναρκωτικό που, που συνηθίζω ή το ναρκωτικό που προτιμώ, λένε κάποιοι, είναι αυτό ή αυτό ή αυτό. Ξέρουμε στα 30 μας, στα 40 μας, στα 50 μας, ξέρουμε ρε παιδί μου ότι για παράδειγμα μπορεί να μας ελκύουν κάποιες γυναίκες οι οποίες να έχουν ένα στυλ προσωπικότητας που να προσομοιάζει πολύ στο στυλ της μάνας μας, η οποία μάνα μας ήταν μια ψυχρή και απορρεπτική γυναίκα, γι' αυτό μας ελκύουν αυτές οι γυναίκες και παθαίνουμε τρελό έρωτα για αυτές τις γυναίκες, οι οποίες όμως μετά μας προκαλούν αχρίαστο πόνο. Ή ξέρουμε ότι πλέον, ότι άμα γνωρίσουμε έναν νάρκισο, όσο πιο κακοήθης είναι, όσο πιο ειρωνικός είναι, όσο πιο απορριπτικός είναι, όσο πιο επικριτικός είναι, όσο πιο υποκριτής είναι, τόσο περισσότερο εμείς φτιαχνόμαστε και τον θέλουμε και δημιουργούμε σχέσεις με τέτοιους τύπους, οι οποίες μας δίνουν αχρίαστο πόνο. Μας δίνουν ειδονία, αλλά μας δίνουν και αχρίαστο πόνο. Και σίγουρα μέχρι την ηλικία που είμαστε για να έχουμε αποφασίσει ότι αποφεύγουμε τον αχρίαστο πόνο, έχουμε μαζέψει κάποιες εμπειρίες για το ποιοι άνθρωποι δεν μας δίνουν μεν τόση πολύ έντονη ειδονή, τόσο πολύ excitement, δεν μας δίνουν τόσο πολύ ενθουσιασμό, αλλά είναι άνθρωποι που είναι ασφαλείς συναισθηματικά για να συνδεθούμε μαζί τους, γιατί όπως λέει και μια φίλη μου, δεν έχει σεξ χωρίς συναισθήματα. Και το υποστηρίζει αυτή η κοπέλα με πολύ καλά παραδείγματα, του στυλ ότι πολλοί ξεκινάνε και λένε θα κάνω μόνο σεξ και δεν θα έχω σχέση και δεν θα ερωτευτώ και μπορεί οι ίδιοι να μην ερωτευτούν και να μην θέλουν να κάνουν σχέση, αλλά το άλλο πρόσωπο να ερωτευτεί και να θέλει να κάνει σχέση ή και το αντίθετο, ή αυτό το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά είναι επειδή κυκλοφορούν οι άνθρωποι γεμάτοι τραύματα διαχείριστα και σου λένε ρε παιδί μου, εγώ είμαι αποφασισμένος και είμαι συνειδητοποιημένος και είμαι συνειδητοποιημένη ότι θέλω μόνο σεξ. Πάνε να κάνουν μόνο σεξ και βγάζουν και τα κομπλεξιλίκια τους πας αυτό που κάνουν μόνο σεξ. Εγώ δεν ξέρω, γι' αυτό το μόνο σεξ έχω πολλούς ενδυασμούς, όχι ηθικούς. Δεν ξαναλέω, δεν είμαι ούτε παπάς, ούτε παπαδιά, ούτε θεολόγος, δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Έχω ενδυασμούς ψυχολογικούς για την ψυχική μας υγεία και ασφάλεια, με την έννοια του ότι αν εγώ συνευρεθώ με έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρω και δεν ξέρω τι έχει, τι κουβαλάει, τι κομπλεξιλίκια κουβαλάει, τι τοξικότητα κουβαλάει, τι αρνητική ενέργεια κουβαλάει, πολύ πιθανό να πάω να λουστώ την τοξικότητα ενός ανθρώπου, την ψυχοπαθολογία ενός ανθρώπου, την οποία εγώ θα την άμα έρθω σε σεξουαλική επαφή μαζί του, θα την πάρω. Τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά. Οπότε εδώ καφέ πας να πεις με έναν τοξικό και χαλιέσαι, σκέψου να πας και πιο πέρα και υπάρχει και το ζήτημα της επικινδυνότητος. Δεν ξέρεις ο άλλος πώς λειτουργεί και τι έχει στο μυαλό του. Δεν ξέρεις. Οπότε χρειάζεται έτσι λίγο μια προσοχή σε αυτό. Θέλει μια προσοχή. Δηλαδή, ναι, θα επιλέξεις να είσαι με κάποιον λέγοντας ότι θα είναι μόνο σωματικό, αλλά κανείς δεν είναι μόνο σώμα. Έχουμε όλη ψυχή. Και όταν υπάρχει το κομμάτι αυτό της τοξικότητος, του ναρκισισμού, της αρνητικότητος κλπ, είτε μας αρέσει είτε όχι, επηρεαζόμαστε. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Ή κάποιοι κάνουν κάτι άλλο. Πάνε και συνευρίσκονται, πάνε και συναντιούνται σεξουαλικά μόνο με πρώην τους. Με ανθρώπους με τους οποίους δοκίμασαν να κάνουν σχέσεις στο παρελθόν και δεν επέτυχαν σχέσεις. Αλλά λένε ας κρατήσουμε μόνο αυτό το σεξουαλικό κομμάτι. Κάποιες τέτοιες σχέσεις δουλεύουν, δεν ξέρω. Μπορεί να δουλεύουν. Πάλι όμως εκεί έχει διάφορες περιπλοκές. Τέλος πάντων, όπως και να έχει το ζήτημα, αν δεν βρέξεις τα πόδια σου, δεν θα ψαρέψεις. Αβρόχης ποσίν δεν γίνεται να έχουμε εμπειρίες και να έχουμε πείρα. Όποιος αντέχει την αποχή από το σεξ προκειμένου να μην βιώνει καθόλου αχρίαστο πόνο, να το κάνει και να το ευχαριστηθεί, γιατί δεν θα έχει καθόλου αχρίαστο πόνο. Όποιος δεν θέλει να εφαρμόσει την αποχή από το σεξ, πρέπει να είναι προσεκτικός.
άμα βρεις ένα ψυχοεκπαιδευμένο άνθρωπο και έναν άνθρωπο με ποιότητα, σχέση θα θέλεις να κάνεις μαζί του, αλλά αν είναι και μόνο έτσι για διασκέδαση, να είναι τουλάχιστον καλόβουλος άνθρωπος, να μην είναι κακός, να μην έχει... Πάλι δηλαδή και μόνο για σεξ να πας πρέπει να δεις τις κόκκινες σημαίες, δηλαδή προσοχή, γιατί όπως λέει και η φίλη μου δεν έχει μόνο σεξ. Πολλοί πάνε μόνο για σεξ και καταλήγουν σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Έχω αυτή τη γνώμη ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ακόμη και αν είναι για να πάμε για ένα καφέ, ας πούμε. Προτού να πάμε, να δούμε κάποια πράγματα, να μην έρθουμε σε άμεση επαφή με ανθρώπους που μπορεί να είναι τοξικοί και δηλητηριώδεις και επικίνδυνοι προς εμάς. Αυτά την αγάπη μου σε όλους. Θα χαρώ να διαβάσω τα σχόλια της απόψης σας ή πώς το διαχειρίζεστε εσείς. Είναι θέμα. Είναι θέμα. Εγώ τώρα είμαι σε μια φάση στην οποία προτιμώ την αποχή. Δηλαδή βρίσκω ότι η ταλαιπωρία του να μου λείπει το σεξουαλικό κομμάτι είναι μικρότερη από την ταλαιπωρία του να έχω αχρία στο πόνο. Σε αυτή τη φάση, στο παρελθόν, δεν ήμουν έτσι. Και ούτε ξέρω πώς θα είμαι στο μέλλον. Ο καθένας έτσι να ακούει λίγο τον εαυτό του, να ακούει τις συναισθηματικές του ανάγκες, τι έχει ανάγκη η ψυχή του κάθε φορά. Να σεβόμαστε την κατάσταση και τη συνθήκη στην οποία βρίσκεται ο άλλος άνθρωπος. Δεν θα επιβάλλουμε στους άλλους να κάνουν αυτό που κάνουμε εμείς. Ούτε αν εμείς είμαστε σε μια φάση στην οποία εξερευνούμε τη σεξουαλικότητα μας ή τον ερωτισμό μας και προσπαθούμε να δοκιμάσουμε αν με αυτόν τον τύπο ανθρώπου ταιριάζουμε, όχι να βάλουμε και τους άλλους να το κάνουν. Ούτε αν εμείς είμαστε σε μια φάση που απέχουμε και προσέχουμε για να έχουμε συναισθηματική ισορροπία, να επιβάλλουμε και στους άλλους να κάνουν το ίδιο. Ο καθένας αποφασίζει για τον εαυτό του και για την ψυχή του. Λάκη, για σένα αποφάσισε. Υποτίθεται θα είχε δύο μέρη εκείνο το βίντεο, αλλά καθόμουν τώρα και έβλεπα τα δύο μέρη που γυρίστηκαν χθες και σκεφτόμουν, ήδη από χθες το σκεφτόμουν, ότι κάτι λείπει, ότι δεν είναι ολοκληρωμένο. Και έτσι σήμερα που επεξεργάζουμε αυτό το βίντεο, περίμενα να ανέβει στο cloud από το κινητό, στη μνήμη του συνέφου από το κινητό το βίντεο και μετά να το κατεβάσω στον υπολογιστή. Το άκουσα τώρα και βάζω αυτό το τρίτο μέρος, διαβάζοντας και την επιστολή της φίλης, η οποία έχει γράψει το εξής. Σας είπα στην αρχή του βίντεο, επειδή ήταν οδηγητικό, ότι δεν σας την περιέγραψα την επιστολή, αλλά νομίζω έχει νόημα να τη διαβάσουμε. Κυρία Θέκλα, χαίρετε. Μετά από πολύ καιρό και έχοντας δει σχεδόν όλα τα βίντεο για τον ναρκισισμό, ένα θέμα που με απασχολεί, και έχοντας πέσει και εγώ στην παγίδα να αναρωτιέμαι αν είμαι και εγώ μια ναρκισσός, βρήκα απαντήσεις μέσα από τα βίντεο σας. Είναι εντυπωσιακό πώς οι συμπεριφορές εγωκεντρικών νάρκισσων ανθρώπων μοιάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους μέσα από τις ιστορίες που εξιστορείται. Πάντα ακροβατώ σε ένα ερώτημα. Αν δηλαδή αξίζει να ζήσουμε κάποια πράγματα, να τολμήσουμε δηλαδή, ακόμα και αν βλέπουμε κάποιες ανεκτές εντός εισαγωγικών έστω κόκκινες σημαίες, γιατί η ζωή είναι μικρή και στο τέλος η μοναξιά μεγάλη ή αν πρέπει να ξεκόβουμε μονομιάς. Άρα το ερώτημα είναι, αν βλέπουμε κάποιες ανοιχτές έστω κόκκινες σημαίες, αξίζει να ζήσουμε κάποια πράγματα γιατί η ζωή είναι μικρή και η μοναξιά είναι μεγάλη, ή αν πρέπει να ξεκόβουμε μονομιάς. Και όπως είπατε χθες στο βίντεό σας, αν δεν βρέξεις τα πόδια σου δεν θα διαβείς το ποτάμι. Ποιος άραγε ο τρόπος είναι ο πιο σωστός. Ο ένας σου διδάσκει κάτι, σε πληγώνει, αλλάζεις. Ενώ άλλος σε αφήνει να παρατηρείς από μακριά, κάνοντας σε πιο σοφό, αλλά και πιο μόνο. Τελικά η ζωή έχει δύο όψεις που δεν είναι απαραίτητα η μία η σωστή. Ξέρω πως λέτε πως η απάντηση είναι να αποφεύγουμε αχρία στο πόνο, όμως τον πόνο το βιώνουμε έτσι κι αλλιώς, όταν οι γύρω μας οι περισσότεροι είναι απαίδευτοι, αδιάγνωστοι άνθρωποι που ψάχνουν εύκολες λύσεις σε μια δύσκολη ζωή. Ή μήπως απλώς ζούνε τη ζωή τους και ό,τι βρέξες κατεβάσει χωρίς ανησυχία για την εξέλιξη και όπου πάει. Και δεν αναφέρομαι σε αυτούς που με δόλο προκαλούν πόνο. Στο πρώτο μέρος του βίντεο, τώρα είμαστε στο τρίτο, εξήγησα την γνώμη μου γι' αυτό. Θαυμάζω το ψυχοψάξιμο που κάνετε, που κάνουμε, συνεχίζουμε να κάνουμε, την υπομονή να διαβάζετε δεκάδες επιστολές και ιστορίες με κατανόηση. Τελικά το πιο δύσκολο είναι όντως να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και να τον συγχωρέσουμε. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να προσθέσω σήμερα και να το πακετάρω μαζί με το βίντεο είναι το εξής. Ο κάθε άνθρωπος, κάθε στιγμή στη ζωή του, καλείται να πάρει κάποιες αποφάσεις.
κάποιες αποφάσεις που έχουν σχέση με τη δική του πραγματικότητα, με τις δικές του ανάγκες, με τις δικές του επιθυμίες και με τη δική του ψυχική ανθεκτικότητα. Δεν είμαστε όλοι στην ίδια φάση πάντα. Ο κάθε άνθρωπος περνάει διάφορες φάσεις, περιόδους της ζωής του και κρίνουμε πάντα ανάλογα με τις συνθήκες τις δικές μας και αναλόγως με το πώς είμαστε εμείς, και γι' αυτό το σκοπό είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε και τον ψυχοθεραπευτή μας, τον ψυχολόγο μας, τη ψυχολόγο μας. Για τον καθένα ξεχωριστά, το κάθε ερώτημα είναι πολύ προσωπικό. Οπότε το να παίρνουμε ειδικές απαντήσεις μέσα από γενικά βίντεο όπως αυτό δεν μας είναι ωφέλιμο. Τα βίντεο, τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο γίνονται για σκοπούς προβληματισμού, για σκοπούς ενημέρωσης και για σκοπούς παρακίνησης για προσωπικό ψυχοψάξιμο, για ψυχοθεραπεία και προσωπικό πνευματικό αγώνα. Ένα θα σας πω κλείνοντας, ότι αυτές τις μέρες απαντώντας κυριολεκτικά δεκάδες email, έχει τύχει να γράψω σε αρκετά email μακριά και να βάλω και κάμποσα «Α», όταν μου περιέγραφαν τα πρόσωπα που μου στέλναν το email καταστάσεις εξαιρετικά τοξικές και ερωτοτροπήματα και προσπάθεια δημιουργίας σχέσεων με ανθρώπους ξεκάθαρα κακοποιητικούς, νάρκισσους κτλ. Και έχει τύχει να γράψω σε email «Ζήσε το». «Ζήσε το». Να μου γράψει μια κοπέλα, ένα κοπέλι κάτι και εγώ να πω «Ζήσε το». «Ζήσε το». «Μην κολώνεις, ζήσε το». Νομίζω ότι η χρυσή γραμμή είναι η εξής. Πρώτον, αποφεύγουμε την όποια επικινδυνότητα, είτε για τη σωματική είτε ψυχική μας υγεία, όταν υπάρχουν εμφανείς στοιχεία επικινδυνότητας και το νιώθουμε και τον gut instinct μας προειδοποιεί μακριά. Όταν όμως καλούμαστε να ζήσουμε ή να αποφύγουμε να ζήσουμε και έχουμε λίγες φοβίες, γιατί έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση, φοβόμαστε μην τυχόν πληγωθούμε ξανά ή φοβόμαστε μην τυχόν πάθουμε το ένα ή πάθουμε το άλλο, εκεί χρειάζεται να πεις «Ζήσε ρε παιδί μου, get a life», μην κάθεσαι στην άκρη και από φοβία να είσαι ταμπουρωμένος πίσω από διάφορες δικαιολογίες του τύπου «μα είναι το ένα, μα είναι το άλλο». Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ χρήσιμο να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, να ακούμε τη διαίσθησή μας, να ακούμε τον gut instinct μας, να προσέχουμε πολύ την ψυχοπαθολογική έλξη, γιατί η ψυχοπαθολογική έλξη, όπως έχουμε εξηγήσει σε διάφορα βίντεο, ψάξτε τα, γράψτε ψυχοπαθολογική έλξη στο μηχανισμό αναζήτησης του YouTube και το όνομά μου δίπλα Θέκλα και θα σας βγάλει τα βίντεο που έχουμε κάνει για την ψυχοπαθολογική έλξη. Να προσέχουμε μην τυχόν είναι ψυχοπαθολογική έλξη, γιατί εκεί σημαίνει ότι πάμε ντουγρού να τη φάμε με τον drug of choice που έχει ο καθένας, με τον drug of choice που έχει ο καθένας, με τον τύπο κακοποιητή και κακοποιήτριας που μας ελκύει. Και να διακρίνουμε πότε είναι φόβος, πότε είναι δισταγμός, πότε είναι καχυποψία και πότε είναι μια καμπάνα που χτυπάει τον gut instinct μας, που χτυπάει η διαίσθησή μας για το να προστατευτούμε. Ξαναλέω, δεν μπορούμε μόνο μέσα από τα βίντεο να βρούμε τις απαντήσεις, χρειάζεται και προσωπική ψυχοθεραπεία για τον καθένα ξεχωριστά. Εγώ σας το λέω έτσι, με όλη μου την ειλικρίνεια, ότι αρκετές φορές με είχε εκπλήξει η ψυχολόγος μου όταν της έλεγα κάποιους προβληματισμούς μου, η συμβουλευτική που μου έδωσε δεν ήταν αυτή που περίμενα. Γιατί αυτή μπορούσε να δει καθαρά πότε λειτουργούσε η φοβία μου, πότε λειτουργούσε το κομπλεξιλίκι μου ή πότε λειτουργούσε η παρορμητικότητα μου ή πότε λειτουργούσε η παθολογική έλξη. Οπότε δεν είναι κακό να έχουμε τον σύμβουλο μας, τον θεραπευτή μας, με τον οποίο να μπορούμε να διαχειριζόμαστε εξειδικευμένα προσωπικά, για τη δική μας περίπτωση ο καθένας, κάθε φορά τους προβληματισμούς που έχουμε.
Όπως και να έχει όμως, κλείνοντας αυτό το βίντεο, θέλω να πω ότι ο καθένας στη φάση που βρίσκεται και αναλόγως των συνθήκων του θα πάρει τις αποφάσεις που θα πάρει. Ούτε στο να μπει μέσα σε μια σχέση, είτε να πει όχι σε αχρίαστο πόνο. Όλες οι επιλογές είναι ανθρώπινες και χρειάζεται όντως να αγαπάμε τον εαυτό μας, να τον συγχωρούμε και να τον προστατεύουμε. Shit happens, life happens, love happens, πολλά μπορούν να συμβούν. Είμαστε σε γρήγορση, έχουμε πνευματικότητα, προσπαθούμε να καλλιεργούμε την αυτογνωσία και παίρνουμε και βοήθεια από ψυχολόγο, ναι, γιατί όχι. Γιατί να μην πάρουμε, εφόσον θα είναι κάτι εξειδικευμένο, εξατομικευμένο, έχει να κάνει με εμάς και θα πάρουμε απαντήσεις οι οποίες είναι πολύ πιο εξειδικευμένες για μας από ό,τι γενικές απαντήσεις μέσα από ένα βίντεο. Σας στέλνω την αγάπη μου. Φιλιά!